Φέτος το Πάσχα έσπασαν πάνω από 200 εκατομμύρια αυγά, έλειωσαν περισσότερες από 3 εκατομμύρια λαμπάδες, ενώ καταναλώθηκαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια σοκολατένια αυγά. Πρόκειται μάλιστα για το 10% της ετήσιας κατανάλωσης αυγών ελληνικής παραγωγής, που λόγω της παράδοσης συντηρείται κάθε χρόνο σταθερή. Πέρα από τις αγορές που επιτάσσει το έθιμο, οι αγορές για το γιορτινό τραπέζι περιορίστηκαν στα απολύτως απαραίτητα, ενώ σε ό,τι αφορά στα δώρα, κινήθηκαν περισσότερο ό,τι αφορούσε τα μικρά παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Τα πραγματικά εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ και οι συνέπειες φαίνονται και αποτυπώνονται στις αγορές. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι σε αυτή την εορταστική περίοδο. Προσδοκούσαμε περισσότερα. Και αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Θα κρατήσει για πολλά χρόνια, πιστεύω, ακόμα. Δεν υπάρχει ανάκαμψη προς το παρόν. Τα παιδικά και τα λαμπαδάκια, ξέρω εγώ, κάτι κάνανε. Βλέπεις κανένα να κυκλοφορεί στα μαγαζά. Άνθρωπος δεν παίζει στα μαγαζά. Το μόνο, κάνουν καμιά βολτίτσα. Εφόσον έχουν οι μισθοί πέσει, οι συντάξεις έχουν πέσει, πέφτει και η κατανάλωση. Λογικό δεν είναι.